Για να δούμε το θόρυβο που προκάλεσαν σωτηρή οι πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες η Τρόικα ζήτησε την εκένωση νησιών που έχουν λιγότερους από 150 κατοίκους, επειδή επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό. Είχαμε διαψεύσει από παντού, από το Υπουργείο Οικονομικών, από το Υπουργείο Ναυτιλίας, ακόμη και από την Κομισιόν. Να δούμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα, αν υπόθηκαν ή όχι αυτά, αν ζητήθηκαν τέτοια πράγματα και πώς άνοιξε σήμερα αυτή η συζήτηση. Λοιπόν, Εσία, η συζήτηση αυτή άνοιξε σήμερα το μεσημέρι όταν ο Υπουργός Ναυτιλίας, μιλώντας σε περισσότερους από 120 εκπροσώπους της ναυτιλιακής κοινότητας σε κλειστή εκδήλωση της ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιά, αναφέρθηκε στη γενικότερη συνεργασία του Υπουργείου με τους εκπροσώπους Τρόικας. Εκεί λοιπόν ο κύριος Μουσουρούλης φαίνεται πως είπε ότι η σημασία έχει να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε και αυτοί γιατί ακριβώς μιλάμε. Ωραία. Και έφερε αμέσως και ένα παράδειγμα. Τι είπε λοιπόν, σε σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων με το τεχνικό κλιμάκιο της Τρόικας για τις δαπάνες του Υπουργείου που φεύγουν προς τα νησιά, ένα μέρος του κλιμακίου αντιπρότεινε τα χρήματα που δίνονται από τον προϋπολογισμό του κράτους για την επιδότηση των λεγόμενων άγωνων γραμμών να δοθούν για να εκενωθούν τα νησιά με 100 έως 150 κατοίκους, ήταν η πρόταση, προκειμένου να απαλληφθεί το κόστος διασύνδεσης των νησιών με την υπηρετική χώρα. Άρα, αυτό ως πρόταση διατυπώθηκε από κάποιον τεχνοκράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχει σε αυτά που λέμε τεχνικά κλιμάκια της Τρόικας σε υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου. Ήταν μια υπαρκτή συζήτηση. Όταν έγινε λοιπόν αυτή η συζήτηση και μιλώντας με υψηλά ιστάμενο στέλεχος του Υπουργείου που μετήχε σε αυτή τη σύσκεψη, η αντίδρασή του εκείνη τη στιγμή ήταν έντονη και σε υψηλούς τόνους. Λέγοντας ότι αυτά δεν γίνονται, ότι τα νησιά μας κατοικούνται από την αρχαιότητα και η πολιτική της χώρας είναι ακόμη αν έχουν και 30 κατοίκους, αυτοί να φτάσουν τους 150. Σύμφωνα με πληροφορίες που συλλέξαμε, το στέλεχος της Τρόικας, που φαίνεται πως ήταν από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αμέσως αναδιπλώθηκε εκείνη την ώρα και η συζήτηση, όπως μαθαίνουμε, σταμάτησε εκεί. Όμως από τα λεγόμενα του Κωστή Μουσουρούλη που διέρευσαν προς τον τύπο από ανθρώπους που μετήχαν στην κλειστή εκδήλωση στον Πειραιά. Ναι, τα είπε σε στενό κύκλο αυτά ο κ. Μουσουρούλης, αλλά κυκλοφόρησαν, έτσι. Διέρευσαν αμέσως προς τα έξω. Δόθηκε λοιπόν αρχικά η εντύπωση ότι η Τρόικα επισήμως ζητά να εκενωθούν τα μικρά νησιά. Ναι. Το γεγονός λοιπόν αυτό προκάλεσε αναταραχή στην κυβέρνηση και σύμφωνα με πληροφορίες στο Μέγαρο Μαξίμου ζήτησε αμέσως εξηγήσεις από τον ίδιο τον Υπουργό Ναυτιλίας. Ενώ το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε και εκείνο ανακοίνωση ότι ουδέποτε ζητήθηκε κάτι τέτοιο από τους Τροϊκανούς. Η αναταραχή αυτή μάλιστα έφτασε μέχρι και τις Βρυξέλλες με τον εκπρόσωπο του Όλι Ρεν να σημειώνει μέσω Twitter ότι τα όσα ακούγονται περί απέτησης της Τρόικας να εκενωθούν νησιά είναι φυσικά ολότελα ανακριβή. Ο ίδιος ο Υπουργός Ναυτιλίας, νομίζω μπορούμε να δούμε τώρα και τη δήλωση που έγινε. Ο ίδιος ναι, ο εδώ βλέπουμε, συγγνώμη, βλέπουμε το tweet από τον εκπρόσωπο του κυρίου Ρεν, του Σάιμον Οκόνορ, με αυτό που είπες πριν. Είναι εντελώς αβάσιμα τα δημοσιεύματα που θέλουν την Τρόικα να ζητά εκένωση ελληνικών νησιών για την εξοικονόμηση πόρων. Αυτή ήταν η αντίδραση λοιπόν από την πλευρά της Κομισιόν. Και ναι. Δίνει και ένα κλίμα του αντίκτυπου που είχε αυτή η διαρροή. Και πάντως ο Υπουργός ο ίδιος πήρε θέση μετά και τις συζητήσεις που άνοιξαν στο παρασκήνιο ότι κανείς δεν του έθεσε τέτοιο ζήτημα και ότι σε όποιον και αν ετίθετο κάτι τέτοιο μόνο ως πολύ κακόγουστο αστείο θα μπορούσε να εκλειφθεί. Λίγο αργότερα προέβηκε σε δήλωση on camera. Την οποία μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Σωτήρη, αφού σε ευχαριστήσω πολύ. Δεν πρέπει να δημιουργούνται παρανοήσεις. Οι Έλληνες νησιώτες επιτελούν εθνική αποστολή και εμείς τη στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ως κυβέρνηση συνολικά αλλά και ως Υπουργείο. Δεν υφίσατε κανένα θέμα με την Τρόικα, δεν υφίσατε κανένα θέμα για τα νησιά. Πάμε στο Στράτο Μπαλή. Είδαμε και τον Υπουργό Ναυτιλίας να κάνει on camera δήλωση για αυτό το θέμα που προκάλεσε πολύ μεγάλο θόρυβο Στράτο σήμερα. Το Μέγαρο Μαξίμου τι λέει για όλα αυτά. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι είμαι ο Γιάννης Τουρνάρας, περιμένω την Τρόικα το απόγευμα στο Υπουργείο. Έχουν γίνει όσα έχουν γίνει. Περιμένουμε να κλείσει συμφωνία ως κυβέρνηση στις επόμενες 3-4 μέρες και ξαφνικά στο διαδίκτυο φαίνεται αυτό το δημοσίευμα. Καταλαβαίνεις ότι τα τηλέφωνα πήρανε φωτιά πραγματικά στο τρίγωνο μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου, Υπουργείου Οικονομικών και του κυρίου Κώστα Μουσουρούλη, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα. Ο κύριος Μουσουρούλης αργά το απόγευμα να φωνάξει τηλεοπτικές κάμερες για να κάνει αυτή τη δήλωση. Υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση κεντρικά στην κυβέρνηση λόγω του κλίματος που δημιουργεί μια τέτοια δήλωση. Το θέμα, όπως είπε και ο Σωτήρης, έφτασε στις Βρυξέλλες. Ακόμη και Έλληνες ευρωβουλευτές, σύμφωνα με πληροφορίες, έπαιρναν τηλέφωνο στην Αθήνα για να ρωτήσουν τι ακριβώς έχει γίνει. Έχει υποθεί κάτι, έχουμε χάσει κάτι, και έτσι φτάσαμε και στη δήλωση του εκπροσώπου του κυρίου Όλι Ρεν. Λοιπόν, το Μέγαρο Μαξίμου σε κάθε περίπτωση θέλει εδώ και τώρα, χθες ή δυνατόν, να κλείσει το θέμα.
Καταλογίζει δηλαδή επικοινωνιακό ολίσθημα στον κύριο Μουσουρούνη. Σίγουρα ένα επικοινωνιακό φάλτσο. Υπάρχει ένα επικοινωνιακό φάλτσο διαχείρισης, θέμα διαχείρισης. Να βγαίνει ένα τέτοιο πράγμα τη συγκεκριμένη στιγμή και όταν η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι η συγκεκριμένη. Όμως, επαναλαμβάνω, αυτό που λένε στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού είναι πως το θέμα πρέπει να κλείσει όχι εδώ και τώρα, χθες, διότι υπάρχουν διαβουλεύσεις πολύ σκληρές σε εξέλιξη και γενικότερα δεν θα πρέπει το κλίμα, τουλάχιστον όπως λένε στην κυβέρνηση, στο Μέγαρο Μαξίμου, να διαταράσσεται από τέτοιου είδους επικοινωνιακά φάλτσα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στράτο. Τώρα του συμβολιογράφου.